φορολογικό καλλικράτησε σε εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών με στόχο οι 288 εφορίες που λειτουργούν σήμερα να γίνουν 30. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καρδίτσας τονίζει την ανάγκη να μείνει μία δόη σε κάθε νομό και δηλώνει υπέρ μιας γενικότερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών. Πάγιο αίτημα όμως αποτελούν και οι προσλήψεις προσωπικού, καθώς οι ελλείψεις που παρατηρούνται είναι πολλές. Δεν δεχόμαστε με τίποτα σαν Ομοσπονδία, σαν κλάδος, τις περικοπές αυτές που άρχισαν ήδη να μας μαγειρεύουν. Δεν είμαστε υπέρ της ισοπαίδωσης των μισθών, αλλά σαφώς λέμε ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφέστατα να τύχουμε κι εμείς τις ίδιες μεταχείρισεις. Σε τοπικό επίπεδο, για να μην υπάρχει καμία ανησυχία και στους συναδέλφους και στον κόσμο, με το κλείσιμο των μικρών δόη Σοφάδων, Παλαμά και Μουζάκη, αυτή είναι η τελική πρόταση την οποία έχουμε στα χέρια μας σαν συνδικαλιστικό όργανο, δεν θα προκύψουν μεγάλες αλλαγές. Οι συνάδελφοι όλοι θα επιστρέψουν στην κεντρική υπηρεσία και από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν μια υπηρεσία έχει περισσότερο προσωπικό, σαφέστατα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Να φανταστείτε ότι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στους μεγάλους νομούς, θα έχουμε κατά 200.000 ελέγχους περισσότερους από ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα. Και επιτέλους κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό παρά αυτό που γίνεται σήμερα, είτε με τους κλειδάριθμους είτε με οτιδήποτε άλλο προκύπτει, που χάνονται εργατοώρες, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι σε βάθος για να πατάξουμε αυτό που λέγεται φοροδιαφυγή στην χώρα μας.